έχασε το κινητό σου, τι πρέπει να κάνει. Ένα βίντεο που πολλοί μου έχετε ζητήσει, τι πρέπει να κάνει όταν χάσει το κινητό σου και τι νέο έφερε το iOS το οποίο πρέπει να γνωρίζει. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι πρέπει να κάνεις όταν χάσεις το κινητό σου. Και μια ιστορία η οποία θα σου αποδείξει την αλήθεια. Και τι θέλω να πω, μια ιστορία η οποία από τηλέφωνο που χάθηκε, πώς κατέληξε, πού έφτασε και τελικά έφτασε στα χέρια του ιδιοκτήτη του, εύκολα και πολύ γρήγορα, σε λιγότερο από 2-3 μέρες. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε πράγματα από την αρχή. Τι νέο έφερε το iOS και βοηθάει πάρα πολύ στην έβρεση του iPhone μας. Εάν εγώ κάνω ότι απενεργοποιεί το iPhone μου, όσοι δεν ξέρετε, πατάς το επάνω κουμπί της έντασης του ήχου και ταυτόχρονα πατάς το κουμπί που ανοίγει το τηλέφωνο σου. Εάν τα κρατήσεις πάτημα ένα και τα δύο, το κινητό σου κλείνει. Δείτε τι γράφει εδώ πέρα κάτω. Από εδώ πέρα κάτω γράφει ότι είναι δυνατή η έβρεση του iPhone μετά τον τερματισμό του κινητού μου. Το βλέπετε. Αν το πατήσεις, γράφει αυτό το μήνυμα. Το οποίο μήνυμα γράφει ότι είναι δυνατή η έβρεση του iPhone μετά από τον τερματισμό. Η έβρεσή σας βοηθάει να εντοπίσετε το iPhone σας σε περίπτωση που χαθεί ή κλαπεί, ακόμη και όταν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή ακόμη και αν έχει τερματιστεί η λειτουργία του. Η τοποθεσία σας είναι ορατή στην έβρεση, στις άλλες συσκευές και σε άτομα της οικογενειακής κοινής χρήσης στην οποία κοινοποιείτε την τοποθεσία σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το δίκτυο έβρεσης, θα συνεχίσει να λειτουργεί όταν ενεργοποιηθεί εκ νέου το iPhone σας. Οπότε πατάς προσωρινή απενεργοποίηση της έβρεσης ή μπορείς να πατήσεις OK. Πατάς OK και κάνεις. Τακ. Και το κινητό μου απενεργοποιήθηκε. Το έχει πάρει ο κλέφτης και έχει φύγει στο Θεό. Πάει το iPhone. Παίρνω τη δεύτερη συσκευή iPhone που έχω, που είναι ένα ταπεινό iPhone 14 απλό, και πηγαίνω και ανοίγω το Safari. Στο Safari λοιπόν που θα ανοίξω θα πάω και θα γράψω iCloud. Παράδειγμα, εγώ τώρα δεν έχω άλλη συσκευή στο σπίτι και πηγαίνω σε έναν φίλο, παίρνω το κινητό του, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, ή το laptop ή τον υπολογιστή του, και ανοίγω το iCloud. Ανοίγω λοιπόν το iCloud και πατάω σύνδεση. Στη σύνδεση που θα πατήσω, θα μου βγάλει να συνδεθώ στο ήδη υπάρχον iCloud που έχει η συσκευή που θα είμαι. Εάν δεν έχει iCloud η συσκευή, θα μου βγάλει απλά αυτό εδώ, δηλαδή τη σύνδεση του iCloud. Εγώ θα πατήσω λοιπόν να βάλω το iCloud μου. Πολύ βασικό, πρέπει να γνωρίζεις φυσικά το iCloud σου απ' έξω και το συνθηματικό σου για να είσαι safe. Εάν δεν το θυμάσαι, καλό είναι να πας να το γράψεις κάπου και για να το θυμηθείς, καλό είναι να πας να κάνεις ανάκτηση για να ξέρεις το ποιο είναι. Πολύ βασικό πράγμα που δεν πρέπει να ξεχάσεις ποτέ είναι το iCloud σου και το συνθηματικό σου. Καθώς αν σου κλέψουν το κινητό ή αν χάσεις οτιδήποτε, με το iCloud σου μπορείς να το ανακτήσεις ή να το βρεις. Οπότε, πάντε κάντε ανάκτηση του iCloud σας. Έχω κάνει βίντεο στο YouTube, μπορείς να το τσεκάρεις και να δεις το πώς μπορείς πολύ εύκολα να ανακτήσεις και στο iCloud σου αν δεν το θυμάσαι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμάσαι σαν το πατερημόν. Πατάμε λοιπόν συνέχεια και εδώ πέρα πρέπει να βάλουμε το συνθηματικό μας ή να κάνουμε σύνδεση με κλειδί πρόσβασης. Προφανώς εμένα μου έχουν κλέψει το κινητό μου και δεν έχω κλειδί πρόσβασης. Οπότε θα πατήσω συνέχεια με το συνθηματικό μου. Και μπουμ! Μπαίνει. Εφόσον μπει τώρα, μου λέει να κάνω έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Παράδειγμα, εγώ δεν έχω δεύτερη συσκευή και η δεύτερη συσκευή που έχω είναι το κινητό το οποίο μου έχουν κλέψει. Οπότε, τι κάνω, κατεβαίνω λίγο πιο κάτω και βλέπετε τι γράφει κάτω. Έβρεση συσκευών, διαχείριση συσκευών. Μπορώ να κάνω λοιπόν, αν δεν έχετε να εισάγετε έναν κωδικό επειδή χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έβρεση συσκευών για να εντοπίσετε ή να διαχειρίσετε τις συσκευές ή να αφαιρέσετε το Apple Pay σας από αυτήν. Για παράδειγμα, ας πούμε, αν έχουν το κινητό σου και αρχίσουν να κάνουν πληρωμές, μπορείς να αφαιρέσεις τις κάρτες από μέσα, μπορείς να κάνεις σβήσιμο το iPhone σου. Πάμε να δούμε πώς. Πατάμε λοιπόν έβρεση συσκευών και εδώ πέρα είναι οι συσκευές που έχω ταυτοποιημένες με το iCloud που έχω βάλει. Παρακάτω βλέπετε ότι έχω ένα MacBook Pro, έχω ένα iPhone, είναι αυτό που μου κλέψανε, έχω τα AirPods τα οποία είναι στην Αθήνα πεταμένα στη θεία μου και δεν τα έχω πάρει ακόμα, έχω τα AirPods, τα Series 2 τα πέταχε η αδερφή μου πεταμένα κάπου και δεν ξέρουμε πού είναι, και τα iPad και τα iPhone τα άλλα που έχω. Πάμε λοιπόν τώρα να πατήσουμε έβρεση του iPhone. Εάν εγώ πατήσω, λέει ότι το iPhone ήταν πριν από 13 λεπτά στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Okay. Μπορώ εγώ τώρα να κατεβώ πιο κάτω και να πατήσω αναπαραγωγή ήχου, σήμανση απώλειας, γνωστοποίηση όταν διευρυνθεί, σβήσιμο αυτής της συσκευής ή αφαίρεση αυτής της συσκευής. Πηγαίνουμε λοιπόν και βλέπουμε το που είναι τοποθετημένο το iPhone μας, το που βρίσκεται στον χάρτη ή το που ήταν πριν από κάποια λεπτά. Μπορείς φυσικά να κάνεις αναπαραγωγή ήχου που δεν το συνιστώ, μπορείς αν είναι κοντά σου ή γνωρίζεις το που είναι, καλό είναι, αλλά όταν το έχει κλέψει κάποιος και είσαι σίγουρος, μην το αναπαράγεις γιατί θα καταλάβει ότι το ψάχνεις.
Πηγαίνεις λοιπόν, πατάς γνωστοποίηση όταν βρεθεί, όταν το βρει κάποιος και ενεργοποιηθεί, θα σου έρθει γνωστοποίηση ότι βρέθηκε το iPhone σου και είναι εκεί. Ή μπορείς να κάνεις σήμανση απώλειας. Πατάμε λοιπόν σήμανση απώλειας και λέει, η λειτουργία απώλειας κλειδώνει αυτό το iPhone και σας επιτρέπει να αφήσετε στο άτομο που θα το βρει έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα μήνυμα. Εάν πατήσεις επόμενο, σου λέει να προσθέσεις αριθμό τηλεφώνου. Ο αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος αυτού του iPhone και θα επιτρέπει σε άλλα άτομα να επικοινωνήσουν μαζί κάθε φορά που βρίσκεται χαμένη η συσκευή σας. Εδώ θα βάλω εγώ τώρα παράδειγμα ένα τηλέφωνο. Μπορείς να, φυσικά δεν θα βάλεις το τηλέφωνο που έχεις μέσα στο iPhone, θα βάλεις ένα τηλέφωνο συσκευής της κοπέλας σου, της μαμάς σου, του μπαμπά σου, του θείου σου, του αδερφού σου, κάποιου που θα πάρουν τηλέφωνο για να γνωστοποιήσουν την δική σου τοποθεσία. Πατάς επόμενο και μπορείς να γράψεις εδώ πέρα ένα μήνυμα και γράφεις, ας πούμε, ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, το συγκεκριμένο iPhone είναι τάδε, ωραία. Εγώ συνιστώ να γράψετε το εξής, ότι έχει δοθεί σήμανση ότι κλάπε και το κινητό. Έχω μιλήσει με την αστυνομία, την τοπική αστυνομία της πόλης, χώρας, χωριού. Okay. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, καλέστε στο τάδε νούμερο. Όταν βρεθεί, βάλτε μέσα ότι έχει δοθεί στην αστυνομία. Και ας μην το έχετε κάνει. Γράψτε μέσα στο μήνυμα ότι η αστυνομία γνωρίζει, καθώς θα εκφοβηθεί ο εκάστοτε χρήστης. Και από κάτω μπορείτε να γράψετε ότι ή να το πάνε στην τοπική αστυνομία να το αφήσουν, ή να το αφήσουν σε μια τοποθεσία που εσείς θέλετε. Και παράδειγμα, θα σας δώσω το εξής. Θα πάρουμε τηλέφωνο. Τώρα, αν πατήσεις ενεργοποίηση, θα πάει μήνυμα στο κινητό και όταν ανοιχτεί το τηλέφωνο, θα έρθει pop μήνυμα ότι βρέθηκε το iPhone σου. Παράδειγμα, εγώ τώρα θα πατήσω ενεργοποίηση. Τώρα που ενεργοποιήθηκε, το κινητό είναι κλειστό ακόμα. Οπ, άνοιξε. Δεν πάτησα τίποτα. Το κινητό άνοιξε μόνο του. Εφόσον ανοίγει το κινητό τώρα, μόνο του, χωρίς καν να πατήσω τίποτα, η απώλεια γράφει ότι εκκρεμεί για την ώρα, ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή από το ένα κινητό στο άλλο. Τσεκάρετε λόγα τι γράφει το κινητό μου. Απολεσμένο iPhone. Αυτό το iPhone έχει χαθεί, παρακαλώ καλέστε στο τάδε νούμερο. Οκ. Okay. Ο άλλος, αν πατήσει κλείση, θα καλέσει κατευθείαν στο iPhone μου. Θα καλέσει κατευθείαν. Τώρα, αν έρθει το κινητό στα χέρια μου και εγώ κάνω scroll up, μπορώ να βάλω τον κωδικό μου και το κινητό θα ανοίξει κανονικά και θα μπορώ να το λειτουργήσω όπως πριν. Εδώ σου βγάζει επαλήθευση και το Find My ότι βρέθηκε το κινητό σου και καλό είναι να κάνεις αλλαγή του iCloud σου. Πατάς όχι τώρα, εάν εγώ προφανώς πατάω τώρα και σου λέει που βρέθηκε το κινητό σου. Εδώ σου έρχεται ένα email από την Apple και σου λέει ότι το Lost Mode ενεργοποιήθηκε στο iPhone George και φυσικά το επόμενο ότι ο Γιώργος βρέθηκε κοντά σας στην τάδε διεύθυνση τάδε, τάδε, τάδε. Το τάδε τηλέφωνο βρέθηκε σε εκείνη τη διεύθυνση. Έρχονται πάρα πολλά email γενικότερα. Αγαπητέ, εάν πληροφορίες φαίνονται γνωστές, μπορείτε μπλα μπλα μπλα. Γενικότερα, καλό είναι να μην το δοκιμάσετε γιατί έρχονται πολλά email και πολλά μηνύματα και μπορεί να έχετε μπλέξιμο με τράπεζες, κάρτες και τα σχετικά. Γιατί στέλνει ειδοποίηση παντού το τηλέφωνο για να μπορέσει να κλειδώσει γενικότερα τη συσκευή σας. Τώρα που εγώ την έχω βρει τη συσκευή μου, πρέπει να πάω στο iCloud ξανά και βλέπετε ότι εδώ πέρα κάτω πλέον δεν είναι κλειδωμένη η συσκευή μου και είναι κομπλέ γιατί πριν είχε ένα κόκκινο κλειδάκι στις συσκευές μου ότι αυτό το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο. Θα πάρω λοιπόν το φίλο μου τον Topal, όσοι το γνωρίζετε είναι αυτός εδώ, γενικότερα στα live stream τον ξέρετε λίγο πολύ και θα τον πάρω ένα τηλέφωνο για να μας πει τη δική του ιστορία για το δικό του κλεμμένο iPhone. Είχαν κλέψει το iPhone της αδερφής του και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει Γιώργο, δεν έχω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, πρέπει λίγο να με βοηθήσεις και κουντουλού. Και του λέω μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος. Και πάμε να μας διηγηθεί την ιστορία του. Ναι. Γεια σας. Γεια σας αδερφέ. Ψητοπολείο. Περίπου. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, καταρχάς τραβάω βίντεο. Θέλω λίγο να μου. Ωραία. Παίζει σε βίντεο. Έχει παίξει και γενικότερα πιο πολύ. Τώρα εντάξει, είμαστε σε μακριά, δεν μπορώ να σα φέρω εδώ. Με ζήτησε ο κόσμο. Σε ζήτησε ο κόσμο σου, ναι, εδώ να. Εγώ είμαι, δεν είμαι εγώ γνωστό, εσύ είσαι στην υπόθεση. Λοιπόν, παλιότερα είχαν κλέψει το κινητό τη αδερφή σου. Και με είχε πάρει τηλέφωνο και με έχει ρωτήσει τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω λίγο να μου πει τι έκανε τελικά και βρέθηκε το κινητό τη αδερφή σου. Θυμάσαι. Είχα μπει στην έβρεση από το δικό μου iPhone. Ωραία. Είχα βάλει το δικό της mail, είχα δηλώσει ότι είχε κλοπεί. Ωραία. Και με είχες πει να στείλω το μήνυμα της ειδοποίησης, ρε παιδί μου. Οπότε όταν αυτός ανοίξει το κινητό, ναι, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα απευθείας που έχω στείλει. Το κινητό είναι κλειδωμένο και απλά εμφανίζεται μόνο αυτό το μήνυμα. Ωραία. Τι μήνυμα έχεις γράψει, θυμάσαι. Είχαμε δηλώσει ότι έχει αναφερθεί στην αστυνομία. Ωραία. Και ότι
ούτως ή άλλως, επειδή μου θα βρεθεί. Οπότε είχαμε δηλώσει μέρος να πάει να αφήσει το κινητό. Ωραία. Και πήγαμε μετά από πόση ώρα είχα πάει, δηλαδή. Και ήταν και το κινητό. Το είχα βρει ανέγκυχτο. Έτσι ακριβώς που είπα. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά φαινόταν το μήνυμα, όταν το πήρες το κινητό στα χέρια σου, φαινόταν το μήνυμα της ειδοποίησης που έχεις αφήσει και το κινητό που έχεις δηλώσει. Ναι, αυτός βέβαια το ξαναέκλεισε το κινητό, από ό,τι κατάλαβα. Όχι το έκλεισε, είχε κλείσει από μπαταρία. Ναι. Όταν εγώ το ξανάμιξα το κινητό, ήταν απευθείας σε εκείνο το μήνυμα. Ωραία. Άρα ουσιαστικά εσένα σου έβγαζε το μήνυμα αυτό τις απώλειες που είχαμε γράψει, το ίδιο ακριβώς που είχες γράψει εσύ. Ναι. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το οποίο προφανώς αυτός το άνοιξε το κινητό, είδε το μήνυμα και πήγε και το άφησε εκεί που τον είπα. Εκεί το σημείο που είχες πει. Τέλεια. Ναι, βέβαια φάνηκε ότι απλά πέρασε και το πέταξε βέβαια. Δεν νομίζω δηλαδή να... Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Αλλά ναι, ήταν ακριβώς το σημείο δηλαδή που έγραφε εγώ στο μήνυμα. Τέλεια. Thank you, Γιάννο. Έγινε. Ευχαριστώ, αδερφούλη. Χαιρετίσματα στο κοινό σου. Έχεις πολλά. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από τον Παλάκο. Άντε φιλιά, ευχαριστώ. Αυτά ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σ' άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω πλέον, αν χάσει το κινητό σου, να ξέρει τη διαδικασία που πρέπει να κάνει για να το βρει. Κατεβείτε κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε όλα τα social τα οποία χρειάζεται φυσικά. Instagram, dimitjo.gr, αλλά και TikTok να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά να πα κάτω στα σχόλια να μου πει αν έχει παρόμοια εμπειρία. Αν έχει χάσει ποτέ το κινητό σου, εάν το βρήκε και αν γνώριζε ότι μπορεί μέσω τη απώλεια και μέσω τη συγκεκριμένη λειτουργία να μπορέσει εσύ να αναζητήσει το κινητό σου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.